βλέπετε το ύφο μου στο εξώφυλλο του βίντεο. Ε, άμα μου ρωτάτε αν κάνουμε ξεμπρόστιασμα σε πρώην που μας έκανε γκόστινγκ, αυτό το ύφο θα έχω. Όχι για εσά, για τον πρώην που σας έκανε γκόστινγκ. Θέκλα μου αγαπημένη καλησπέρα. Καλησπέρα και σε σένα. Τα τελευταία βίντεο σου σχετικά με το ξεμπρόστιασμα με έκανα να αναρωτηθώ σε ποιε άραγε περιπτώσει στη ζωή μου θα έπρεπε να είχα ξεμπροστιάσει κάποιον και δεν το τόλμησα. Δεν ξέρω αν το θεωρεί άσχετο ή σχετικό. Όχι, πολύ σχετικό το θεωρώ. Όμω θα ήθελα να σε ρωτήσω αν θα έπρεπε να ξεμπροστιάζουμε κάποιον που μα έχει κάνει γκόστινγκ και μετά από πόσο καιρό. Προσωπικά στα 40 μου χρόνια μου έχει συμβεί τρει φορέ στη ζωή μου. Η τελευταία προ ενό έτου και μετά από 2,5 χρόνια σχέσει. Μπράβο, κάνουν γκόστινγκ μετά από 2,5 χρόνια σχέσει. Εδώ θα μου πει κάνουμε μετά από πόσα χρόνια γάμουν γκόστινγκ. Θα σκεφτούμε μετά από σχέσει. Χάρη στην καραντίνα και τις συμβουλές σου, αφιερώνω τώρα πια δημιουργικό χρόνο στον εαυτό μου και στο παιδί μου και κατέληξα στο συμπέρασμα πως πάνω απ' όλα κατηγορώ τον εαυτό μου για τις κάρτες επιλογές μου. Και αυτή είναι η πιο σωστή στάση ζωής, γιατί αν δεν μάθουμε να κάνουμε ορθές επιλογές, όσο και να κατηγορούμε τους άλλους, πάλι στα ίδια λούκια θα πέφτουμε. Όμως πρόσφατα συνέβη το εξή σε μια φίλη. Είδε τυχαία σε μια κηδεία κάποιον που τη είχε κάνει γκόστινγκ δύο φορές. Εξαφανίστηκε, επέστρεψε γονατιστό και δυστυχώ μετά από μήνε τη το ξανάκανε. Άρα τη έκανε hovering, την τράβηξε πίσω και μετά τη έκανε ξανά γκόστινγκ. Μια γνωστή τη έκανε νόημα από μακριά να πάει εκεί που μιλούσε με αυτόν και εκείνη αρνήθηκε. Τότε η κοπέλα, που δεν ήξερε πότε και πώ είχαν χωρίσει, τον ρώτησε, Καλά, τι τη έκανε και δεν σου μιλάει. Και εκείνο απάντησε απλώ, Έλα, μωρέ, η τάδε, το όνομα τη φίλη, ήταν πάντα υπερβολική όλοι αυτοί που μας αδίκησαν κάποτε τόσο πολύ δεν αξίζουν ένα γερό ξεμπρόστιασμα. Για να μην σου πω ένα χέρι ξύλο. Σε ευχαριστώ και εύχομαι να είσαι πάντα χαμογελαστή και αληθινή, είσαι σπουδαίος άνθρωπος. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσες να μιλήσω για αυτούς τους φαντασμα... φα... φαντομάδες. Για αυτά τα φαντασματάκια που δεν είναι καθόλου χαριτωμένα όπως τον Κάσπερ το φάντασμα. Λοιπόν, εάν ένας ερωτικός σύντροφο μας κάνει κόστη. Οφείλουμε στον εαυτό μας πρώτα απ' όλα να τον ξεμπροστιάσουμε. Οφείλουμε. Οφείλουμε να το κάνουμε, ούτω ώστε πρώτα απ' όλα να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από την περίπτωση του να πάθουμε όπω έπαθε η, η, η φίλη της κοπέλας που στέλνει το mail, δηλαδή να μας ξανατραβήσει πίσω, σαν ρουφίχτρα, αυτός που μας έκανε γκόστινγκ και αυτοί που μας έκανε γκόστινγκ, γιατί και οι γυναίκες κάνουν γκόστινγκ, δεν είναι μόνο άντρες, και να ξαναπάμε για δεύτερο γύρο και δεύτερο παράτημα και δεύτερη ταλαιπωρία. Επίσης το κάνουμε για να βάλουμε αυτό το πρόσωπο σε μια κατάσταση στην οποία να φοβάται μην τυχόν για να ανοίξουμε το στόμα μας. Όχι να έχει και το θράσος να λέει πως είμαστε υπερβολικές ή πως είμαστε υπερβολικοί. Α, κλαμπόθελε ο συγκεκριμένος, συγγνώμη, το λέω. Σας έχω διδάξει με το παράδειγμά μου προσφάτως ότι όταν χωρίζουμε κρατάμε αξιοπρέπεια. Βεβαίως κρατάμε αξιοπρέπεια και είμαι υπέρ της αξιοπρέπειας, ειδικά α, στο κοινωνικό και οικογενειακό και φιλικό μας περίγυρο. Στην αναμεταξύ μας σχέση όμως, όταν τελειώνει μια σχέση και όταν νιώθουμε ότι έχουμε αδικηθεί από λανθασμένες Συμπεριφορέ του πρώην συντρόφου μα ή τη πρώη συντρόφου μα. αν κάνουμε τον απολογισμό μα ένα μήνα, δύο μήνε, τρει μήνε, τέσσερι μήνε, πέντε μετά που έχουμε χωρίσει, έξι μήνε μετά που έχουμε χωρίσει και συνειδητοποιούμε ότι έχουν επισυμβεί κάποια πράγματα μέσα στη σχέση τα οποία συνιστούν ε, κάποια μορφή ε, αδικία ή κακοποίηση, οφείλουμε στον εαυτό μα πρώτα απ' όλα να το, ξεκα... να το διαμηνήσουμε στον άλλον. Να του το πούμε, να του το γράψουμε. Να τη το πούμε, να τη το γράψουμε. Ρωτά πότε κάνουμε αυτό το ξεμπρόστιασμα. Δεν το κάνουμε αμέσω αυτό το ξεμπρόστιασμα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αμέσω αυτό το ξεμπρόστιασμα. Γιατί μόλι δεχθούμε γκόστινγκ, και όποιο πει ότι δεν έχει δεχθεί γκόστινγκ, διότι να κάνει. Ή δεν είχε ποτέ ερωτική ζωή, ή ψεύδεται. Γιατί είναι μέσα στο παιχνίδι και έχει λόπιτα και τον γκόστινγκ. Και στην ουσία, τον γκόστινγκ είναι μια εντελώ. Uh, Πώ να το πω, Άκομψη, απρόσωπη, ψυχρή, απάνθρωπη, χιλόπιτα. Γιατί είναι πολύ καλύτερα να πάει να πει στον άλλο: Ξέρει, Δεν σε γουστάρω πλέον. Δεν νιώθω πλέον όπω νιώθαμε παλιά και γι' αυτό παίρνω την απόφαση να σταματήσουμε να είμαστε μαζί και φεύγω γι' αυτό το λόγο και θέλω να ξέρει ότι πλέον δεν γουστάρω. Το να εξαφανίζεσαι χωρί εξηγήσει και στο βιβλίο μου, Ψυχολογικό Πόλεμο. Υπάρχει κεφάλαιο για τον κόστινγκ. Να σα διαβάσω λίγο από εδώ τι γράφω για τον κόστινγκ στο βιβλίο. Για να δείτε ότι δεν είναι κάτι που το λέω τώρα επειδή πήρα αυτό το mail. Το έχω, το έχω καταγράψει δύο χρόνια πριν. Πότε είχε γραφτεί αυτό το βιβλίο. Είναι στη σελίδα 297. Το κεφάλαιο για τον κόστινγκ. Εξαφάνιση χωρίς εξηγήσει είναι το 10ο κεφάλαιο του βιβλίου μου ψυχολογικό πόλεμο, το τελευταίο βιβλίο μου που κυκλοφορεί, το πέμπτο στη σειρά και το τρίτο από τι εκδόσει ψυχολογία. Στα προηγούμενα κεφάλαια λέει αναφερθήκαμε χτενό σε γάμου και διαζύγια. Η ψυχολογική βία όμω δεν περιορίζεται μόνο στι μακροχρονίε σχέσει. Ψυχολογικό πόλεμο μπορεί να υποστήσει και σε μια βραχύβια σχέση ή γνωριμία. Και το χτύπημα μπορεί να είναι τόσο ισχυρό ώστε να χρειαστεί ψυχολογική στήριξη για να το ξεπεράσει. Στα 20 χρόνια που έχω εργαστεί ω ιδιώτη ψυχολόγο, συναντούσα πολύ συχνά το φαινόμενο του ghosting. Το ghosting είναι ένα όρος που προέρχεται από τη λέξη ghost, που σημαίνει φάντασμα στην αγγλική γλώσσα, και ουσιαστικά σημαίνει ότι ο άλλο εξαφανίζεται σαν το φάντασμα, χωρί εξήγηση από μια ερωτική σχέση. Άνθρωποι που δεν έχουν το θάρρο τη αλήθεια, άνθρωποι που είναι τόσο μικροί, ώστε να διακόπτουν μια ερωτική σχέση χωρί εξηγήσει άνθρωποι που ακολουθούν την τακτική του να αφήνουν τον άλλο με την απορία, το παράπονο και να τον φορτώνουν με το πολύ άσχημο συνέστημα του να είναι εκτεθειμένο και να μην έχει την ευκαιρία για ένα φυσιολογικό κλείσιμο μια ερωτική σχέση. Δεν είναι κανένα υποχρεωμένο να παραμείνει σε μια ερωτική σχέση, αλλά είναι το λιγότερο ένδειξη σεβασμού προ τον εαυτό μα και προ το πρόσωπο με το οποίο συνδεθήκαμε, να τελειώνουμε τη σχέση μα με αξιοπρέπεια. Και δεν είναι αξιοπρεπέ ούτε ένδειξη σεβασμού να αφήνει στη μέση οτιδήποτε κάνει με έναν άλλο άνθρωπο, πόσο μάλλον μια ερωτική σχέση και να εξαφανίζεσαι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αυτό είναι από το κεφάλαιο για τον Ghosting, εισαγωγή του κεφάλαιου για τον Ghosting του βιβλίου Ψυχολογικό Πόλεμο. Λοιπόν, δεν μπορούμε αμέσω μόλι μα τύχει και μόλι μα συμβεί τον Ghosting να ξεμπροστιάσουμε τον άλλο, γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να να αντιμετωπίσουμε το σοκ. Πρέπει να περιποιηθούμε τον εαυτό μα, το τραύμα μα, τι πληγέ μα. Μου έγραφε ένα κοριτσάκι προχθέ σε ένα από τα πολλά messenger στα social media. Και εδώ να πάρω την ευκαιρία να σα πω ότι έχω τρία προφίλ στο Facebook, έχω δύο σελίδε, έχω προφίλ στο Instagram, έχω προφίλ στο LinkedIn, έχω προφίλ στο Twitter. Έχω και το email μου και δεν μπορώ να απαντάω σε όλα. Κάποια μένουν αναπάντητα. Γι' αυτό εμ, αν μου στείλετε κάτι και δεν απαντήσω, ψάξτε μέσα στο κανάλι, υπάρχουν πάρα πολλά playlist, υπάρχει και συγκεκριμένο playlist για τον ghosting, στο οποίο θα μπει και αυτό το βίντεο μέσα θα προσθεθεί και ψά, ψάξτε να βρείτε λύσεις για τις απορίες σας και επίσης υπάρχει και το βίντεο στο κανάλι που είναι για τις δωρεάν παροχές συμβουλευτική και ψυχοθεραπείας. Στην Κύπρο και Ελλάδα, όπου εκεί μπορείτε να βρείτε πληροφορίε στην περίπτωση που δεν έχετε χρήματα για να απευθυνθείτε σε κάποιον ιδιωτικό ψυχολόγο, να πάτε για να πάρετε βοήθεια. Λοιπόν, μου στέλνει ένα κοριτσάκι το εξή. Μου λέει, είμαι... Υπολογίζω θα είναι 18, 19, 20 ετών. Δεν μου έχει πει την ηλικία τη. Από τη φωτογραφία τη. Στο instagram μου έχει γράψει. Από τη φωτογραφία τη φαίνεται μικρούλα, ίσω φαίνεται πιο μικρή και από την κόρη μου. Λέει, Μου συνέβη το εξή, γνώρισα έναν τύπο. Γνωριστήκαμε, ξέρω εγώ, τυχαία, κάπου σε μια συναναστροφή μου ζήτησε να βγούμε, βγήκαμε έξω. Την πρώτη φορά που βγήκαμε με πήρε σε ένα απόμερο μέρος, που δεν είχα ξαναπάει. Προσπάθησε να με φιλήσει, φιληθήκαμε, υπήρχε ερωτική έλξη, προσπάθησε να έχουμε περαιτέρω ερωτική επαφή. Εγώ του είπα όχι, του είπα ότι δεν το έχω ξανακάνει, ότι είναι η πρώτη μου φορά. Του είπα να... Και όμως μου άρεσε, λέει αυτός, και ε, ήθελα να τον ξανασυναντήσω, ήθελα να τον γνωρίσω, ήθελα να φτιάξω σχέση μαζί του, με αποτέλεσμα να βρεθούν άλλη μια φορά, στην οποία επόμενη φορά Ολοκληρώθηκε η πράξη που ήταν και η πρώτη φορά τη κοπέλα και μετά αυτό εξαφανίστηκε, Γκόστινγκ. Του στέλνει αυτοί μηνύματα και αυτό τη είπε: Δεν μου άρεσε αυτό που έγινε μεταξύ μα, δεν με ικανοποιήσει η ερωτική πράξη και δεν θέλω συνέχεια. Φανταστείτε τώρα εκείνο το παιδί, εκείνο το κοριτσάκι, πώ νιώθει. Πώ νιώθει, που η πρώτη τη εμπειρία είναι, είναι τόσο τραυματική. Τη έγραψα φυσικά. Να... και μου έλεγε το καημένο υπάρχει κάποιος τρόπος να τον κάνουν να ενδιαφερθεί για μένα, πώς να του γράψω για να ενδιαφερθεί για μένα, γιατί είναι μικρούλα και είναι η πρώτη της εμπειρία. Είναι η πρώτη της φορά. Πολύ δύσκολο για αυτήν αυτό που βίωσε. Πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε αυτό το μωρό, μωρό εντός αγωγικών, αυτό το νεαρό κορίτσι, αυτή η έφηβη, αυτή τη στιγμή χρειάζεται να γλύψει τις πληγές της. Χρειάζεται να πάρει ψυχολογική στήριξη για να συνέλθει από αυτό που του συνέβηκε. Το ότι δόθηκε σε έναν άνθρωπο ο οποίος Τη έκανε γκόστινγκ στη συνέχεια. Φυσικά το λέω αυτό ε, για όσου παρακολουθούν και βρίσκονται σε ανάλογη ηλικία, έχουν παιδιά σε αυτή την ηλικία. Ότι λέμε στα παιδιά μα γνωρίζουμε ότι αν κάποιο επιμένει από το πρώτο ραντεβού να έχουμε ερωτική επαφή, αν από το πρώτο ραντεβού μα λέει να πάμε σε ένα απόμερο μέρο, είναι πάρα πολύ πιθανόν αυτό ο άνθρωπο να θέλει μόνο σεξ μαζί μα και τίποτε άλλο. Και άμα πάρει το σεξ, να φύγει. Όταν ο άλλο θέλει μόνο σεξ από εμά, αν του δώσουμε το σεξ, θα φύγει. Αν δεν του το δώσουμε, πάλι θα φύγει. Και σίγουρα είναι καλή ιδέα τα παιδιά μα να ξεκινούν την ερωτική του ζωή σε ένα πιο ασφαλέ συναισθηματικά περιβάλλον και όχι σε ένα τέτοιο περιβάλλον ευκαιριακό. Λοιπόν, αυτό το κοριτσάκι που μου έγραψε θέλει χρόνο για να συνέλθει, θέλει χρόνο για να βρει τον εαυτό τη. Όταν βρει τον εαυτό τη όμω, είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να στείλει ένα μήνυμα σε αυτόν τον τύπο και να του πει είσαι απαράδεκτος, ενώ σου είπα ότι δεν είχα άλλη ερωτική επαφή και ότι δεν είχα ερωτική σχέση και σου ξεκαθάρισα ότι δεν ήθελα μόνο σεξ, εσύ εκμεταλλεύτηκες την έλξη που ένιωσα προς εσένα, επιδίωξες να έχεις ερωτική επαφή για μένα μα μαζί μου, αφήνοντας με να πιστεύω ότι θα υπάρξει συνέχεια και στη συνέχεια εξαφανίστηκε. και με έχει στενοχωρήσει πάρα πολύ. Όχι για, να, όχι για να τον κάνει να είναι ξανά μαζί της, είναι κακή ιδέα να είμαστε ξανά μαζί με κάποιον ο οποίος μας έχει δείξει πρώτα δείγματα γραφής απέσια, μ? αλλά για να βάλουμε τον άλλο στη θέση του, να του δείξουμε ότι ξέρουμε τι παιχνίδι παίζει και να τον αποτρέψουμε από του να το ξαναπέξει. Και πάμε τώρα στο ερώτημα που έθεσε η φίλη για τη φίλη της, που λέει ότι ο άλλος της έχει κάνει γκόστινγκ δύο φορές μάλιστα. Γιατί δεν τον ξεμπροστιάζει και ξεχαίζει. Γιατί. Θα έπρεπε. Θα έπρεπε. Θα έπρεπε να του γράψει ένα περιποιημένο μήνυμα ή ένα περιποιημένο email στο οποίο να του λέει φίλε, σε έχω δει, σε έχω δει γυμνό, σε έχω καταλάβει. Έχει υπόψη σου ότι δεν είμαι υπερβολική. Είμαι ρεαλιστική. Είσαι ένα παλιό που δεν έχει τα κότσια να πεις ανοιχτά πως αυτό που θέλει είναι απλώς να κάνεις το κέφι σου για λίγο καιρό και μετά να φύγεις χωρίς δεσμεύσει. Εάν ήσουν έντιμο άνθρωπος, θα μου το έλεγε ξεκάθαρα αυτό το πράγμα και θα μπορούσα να έχω την επιλογή είτε να κάνω αυτό που θέλεις και εσύ γνωρίζοντας τι κάνω και χωρίς να επενδύω συναισθηματικά, εάν μπορούσε να το κάνει αυτό η φίλη, ή να επιλέξω να μην σε πάρω πίσω ή να μην σε δεχτώ ξανά στη ζωή μου για να μην μου ξανακάνεις το ίδιο. Το ghosting, κατά τη γνώμη μου, είναι σαν το hit and run. Hit and run είναι όταν ένας οδηγός ένα οδηγό πατάει έναν πεζό και αντί να καθίσει εκεί πέρα να τηλεφωνήσει στην... στι πρώτε βοήθειε, να καθίσει να αναλάβει τι ευθύνε του αυτοκινητικού ατυχήματο ή δυστυχήματο που έχει προκαλέσει, φεύγει σαν τον κλέφτη. Hit and run. Πρόκειται για απέσια συμπεριφορά, πρόκειται για συμπεριφορά απάνθρωπη, μη και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ξεμπροστιάζονται από εμά. Δεν θα το κάνουμε δημοσίω, δεν θα το κάνουμε μπροστά σε άλλου ανθρώπου, δεν θα το κάνουμε με τρόπο που να βάλουμε τον εαυτό μα σε κίνδυνο. Θα το κάνουμε όμω με τέτοιο τρόπο ώστε να πάρει το μήνυμα αυτό που κάνει τον κόστινγκ ότι τον καταλάβαμε και πλέον δεν παίζει οτιδήποτε άλλο μαζί μα. Όσοι μα κάνουν κόστινγκ, του ξεμπροστιάζουμε και του αποκόβουμε εμεί. Και αν του τα γράψουμε του άλλου έτσι και πέρα μαζιμένα και τεκμηριωμένα, την επόμενη φορά που θα σκεφτείς να πεις ότι είμαι υπερβολική, έχει υπόψη ότι θα μπορούσα να πω και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, να καταλάβουν οι άλλοι τι καλό παιδί είσαι, αλλά έχει χάρη που δεν είμαι υπερβολική. Δεν είναι απειλή αυτό το πράγμα. Είναι μια ανακοίνωση προς την άλλη πλευρά ότι έχουμε καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και ότι συνειδητά δεν τους μιλάμε, ότι συνειδητά δεν έχουμε επαφές μαζί τους γιατί δεν θέλουμε να έχουμε επαφές με ανθρώπους αυτού του επίπεδου. Με ανθρώπου οι οποίοι χρησιμοποιούν του άλλου ανθρώπου και του πετάνε σαν στημένε λεμονόκουπε. Γιατί στην ουσία αυτό είναι το κόστη. Σε χρησιμοποιώ και σε πετάω σαν στημένη λεμονόκουπα. Η εξαφάνιση χωρί εξηγήσει μια ερωτική σχέση. Και η φίλη που γράψε το mail αρχικά λέει ότι έχει φάει γκόστινγκ από σχέση δυόμιση χρόνια. Καλό! Βεβαίω! Παρόλο που στο βιβλίο γραφώ ότι συνήθω αυτό γίνεται σε βραχίδιε σχέσει, γίνεται και σε μακρόβιε σχέσει. Ναι! Ναι, είναι ο άλλο εκεί δυόμιση χρόνια, είναι ο άλλο τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια. Κάνει το κέφι του, κάνει το γούστο του, έχει τα συμφέροντα του. οποιασδήποτε φύσεω και ερωτική φύσεω και κοινωνική φύσεω και οικονομική φύσεω κλπ. Και, και, και άμα μετά το αρμέξει το θύμα του. Άμα τη στύψει τη λεμονόκουπα και δεν έχει άλλο λεμόνι να πάρει, την πετάει. Κύριος. Ε, όχι, θα φύγεις κύριος. Θα ξέρεις ότι ξέρω. Και θα ξέρεις ότι γνωρίζω και θα σέβεσαι. Εάν σε ρωτήσει ο άλλος γιατί δεν ήρθε εδώ η κοπέλα να μας μιλήσει, δεν ξέρω θα πεις. Δε, σίγουρα δεν έχεις την εντοιμότητα να πεις «Της έχω φερθεί απάνθρωπα και γι' αυτό αποφεύγει να μου μιλάει». Αλλά δεν θα πεις, βγεις και από πάνω να πεις «Ήταν πάντα υπερβολική γιατί δεν είναι σε καμία περίπτωση υπερβολικό να μην θέλουμε να έχουμε καμία επαφή, δηλαδή να πηγαίνουμε no contact με τους ανθρώπους που μας έχουν πληγώσει. Και το ghosting είναι τραυματική εμπειρία για αυτόν που το δέχεται. Είτε είναι άνδρας είτε είναι γυναίκα, γιατί υπάρχουν και γυναίκες που κάνουν ghosting, να το, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα, γιατί ε, μιλάω αυτό που κάνει γκόστινγκ. Γιατί δύο περιπτώσει που έχω χρησιμοποιήσει είναι περιπτώσει που ο άντρα είχε κάνει γκόστινγκ, όμω γνωρίζω και περιπτώσει που και η γυναίκα κάνει γκόστινγκ. Άρα, ναι, ξεμπροστιάζουμε του πρώην ερωτικού μα συντρόφου που μα έχουν κάνει γκόστινγκ ή μα έχουν εκμεταλλευτεί ή μα έχουν φερθεί με άσχημο τρόπο, ώστε να γνωρίζουν ότι δεν έχει να πάρουν τίποτε άλλο από εμά και να προσέχουν να μην μα στενοχωρούν άλλο, γιατί δεν, δεν είναι καλή ιδέα να μάθει ο κόσμο την πραγματική τους διάσταση. Δεν είναι καλή ιδέα να, να διασπείρουμε συκοφαντίες για οποιονδήποτε, να λέμε ψέματα ή αυτό, αλλά αν ο άλλος έχει το θράσος να γυρίζει δεξιά και αριστερά και να λέει είναι υπερβολική η τάδε και έχει ψυχολογικά η τάδε και δεν ξέρω γιατί δεν μου μιλάει, εγώ μου είναι σκύριος, δεν ξέρω γιατί μου μιλάει, ε, τότε α φοβάται και λίγο την μπορεί αυτή η τάδε να πει την αλήθεια ότι την ξεγέλασε δυο φορέ. Μιλάω για την περίπτωση τη φίλη σου. Αυτά. Προσοχή όμω, είπαμε από του αδιάγνωστου. Μην είναι εκδικητικοί τύποι. Το ξεμπρόστιε μα το κάνουμε ιδιωτικά. Αυτή είναι η γνώμη μου. Φιλιά.